Κύριε Κλαπάνη, σήμερα άνοιξαν τα σχολεία, οι μαθητές προσήλθαν με τα self-test αναχείρες. Ποια είναι η εικόνα του δεύτερου λυκείου της ΕΚΟ? Εντάξει, μπορώ να πω ότι με τις συνθήκες που ακούμε και βλέπουμε, θεωρώ ότι είμαστε αρκετά καλά. Υπάρχει μια ηρεμία, υπάρχει μια ψυχραιμία, ακολουθούμε όλα τα πρωτόκολλα. Για να σας πω την αλήθεια, δεν είχαμε καν περιπτώσεις μαθητών που δεν είχαν πάρει τα self-test τους. Είχαν όλοι δηλαδή πάρει. Κάποιοι είχαν αμελήσει να το κάνουν και τους στείλαμε να το κάνουν, ελάχιστοι όμως. Γενικά είμαστε καλά. Υπάρχουν βέβαια αρκετοί που είναι στο πρωτόκολλο του, είτε για καραντίνα είτε έχουν νοσήσει. Υπάρχουν κάποιοι. Έχετε περίπου ένα αριθμό πόσα παιδιά στο σύνολο νοσούν? Είναι γενικά στην καραντίνα, γενικά στο πρωτόκολλο του κορονοϊού, έχουμε γύρω στους 10. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου? Και εκεί καλά είμαστε. Υπάρχουν ένα-δύο που είναι σε κάποια καραντίνα, αλλά όχι πολύ, ελάχιστα. Είναι λίγο. Μάλιστα. Αλλά γενικά ακολουθούμε όλα τα μέτρα, προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Νομίζω ότι γενικά δεν μπορώ να πω. Και τα παιδιά συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες. Έχουμε, ευτυχώς μας βοηθάει και λίγο το σχολείο, γιατί είναι αρκετά απλωμένο, έχει χώρους κτλ. Και κρατάμε αποστάσεις όσο μπορούμε. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέτε. Γενικότερα όμως τα παιδιά δείχνουν ότι είναι εξοικειωμένα με τον κορονοϊό και με τις αποστάσεις και με όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρούν. Ναι, δεν έχω παραπάνω. Γενικά στο σχολείο, και να σας πω ότι είχαμε ένα κρούσμα ή δύο όλο το διάστημα από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη. Μάλιστα, είχαμε, πολύ καλή εικόνα. Ναι, δεν είχαμε πολλές περιπτώσεις. Τώρα, βέβαια, μέσα στις διακοπές προκύψανε αυτά.